μια διαδικασία. Εδώ ρε αγάπη, να σου το πω. Εγώ ξέρω ότι η Ιωάννα, το ξέρω και από γνωστούς μου. Δηλαδή, πηγαίνει στα μαγαζιά με τις φίλες και πληρώνει πάντα. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους μεγαλοπαρουσιαστές ή οτιδήποτε, που πάνε και λέει. Μόσχο, μεγαλομαστούρε. Τσαμπαλίτσα. Τσαμπτσάμπα. Και για τις φίλες τα πληρώνει όλα η κοπέλα. Και παρόλα αυτά. Και για τις φίλες τα πληρώνει όλα η κοπέλα. Και παρόλα αυτά. Τη βρίζουν και τη σχολιάζουν ότι πα και κάνει. Μα ξέρει ποιο είναι το πραγματικό λάθο. Ότι αυτή τη στιγμή η Ιωάννα φαίνεται ότι απολογείται. Σε ποιον να απολογηθεί. Έχουμε μια παθολογία στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Έχουμε να κυριαρχεί η ρητορική μίσου. Ναι. Τι λες ρε μαλάκα. Θέλω να πω, τα μέσα κοινωνική δικτύωση πρέπει να το λύσουν αυτό. Ναι, αλλά κάπου όπα. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα πένθο. Δεν μιλάμε για μια κοπέλα. Κάπου όπα. Το εξηγώ. Δεν φωνάζουν. Ρε Αντρέα μου, κάνε ρητορική μίσους, μισό λεπτάκι τώρα. Η κοπέλα έχει, τώρα γιατί βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Στα όσοι έχουμε περάσει αυτό το πράγμα, βγαίνουμε έξω από τα ρούχα μας. Δίσου, δεν. Η κοπέ, η... Τι λέτε ρε! Κοπέλα, όχι, δεν είναι αστείο, Αντρέα. Αντρέα μου, δεν είναι αστείο. Δεν καταλαβαίνεις. Είναι ρητορική μίσους. Τι είναι αυτό. Ακριβώς. Το ίδιο λέει ο Αντρέας. Μπερδεύεσαι λίγο. Το θέμα δεν είναι να βγούμε από τα ρούχα μας όπως λέει ο Γιάννης. Εγώ θέλω να κλείσει εδώ πέρα. Εμένα και τη Ιωάννα δεν με ενδιαφέρει ο καθένας. Δημήτρη μου. Σου γαμάω ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και θέλω να τελειώσει εδώ. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα τελειώσει, Δημήτρη. Εγώ εσένα. Μαζί σου, μαζί σου. Και εγώ μαζί του, αλλά. Πώς το λένε. Λοιπόν, έλεγε ότι το επίπεδο αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο, αλλά τι γίνεται.